Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα καλησπερίσουμε στο στούντιο τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Γιώργο Σταθάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Για ένα θέμα που μονοπολεί την επικαιρότητα και για το οποίο, όπως λέγαμε και πριν με τον Παύλο Τσίμα, είναι δύσκολο και ο κόσμος που μας παρακολουθεί να αποκτήσει και μια βεβαιότητα. Πείτε μου πρώτα απ' όλα, τι κλίμα βρήκατε σήμερα στους ξένους δημοσιογράφους? Γιατί, ναι, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, αλλά είδα ότι πήγατε να κάνετε και ένα damage control. Το μόνο που κάναμε ήταν να ενημερώσουμε διεξοδικά, με κάθε λεπτομέρεια, όλες τις πτυχές του θέματος, όπως έχει αυτή τη στιγμή, καθώς και το τι κάνει η κυβέρνηση γύρω από το θέμα αυτό. Πώς σας αντιμετώπισαν οι συνάδελφοί μας του εξωτερικού? Γιατί είδαμε πολλά δημοσιεύματα, ένα καταιγισμό δημοσιευμάτων, όχι ιδιαίτερα, με ιδιαίτερα κολλητικά σχόλια. Χθες αναφέρεστε ή μετά τη συνάντησή μας? Α, του ζυμώσατε δηλαδή, αλλάξαν τα πράγματα? Νομίζω ότι τα δημοσιεύματα της πρώτης μέρας είχαν περισσότερο τη θέση της εταιρείας και ήταν αυτό αναπόφευκτο. Νομίζω ότι όπως στην Ελλάδα υπάρχει πλέον μια ενημέρωση των πολιτών ποια είναι το διακύβευμα, ποια είναι τα θέματα και πώς αντιμετωπίζονται, οπότε αποκτούν μια αίσθηση του μέτρου και πώς μπορούν να επιληθούν τα θέματα. Άρα νομίζω ότι αντίστοιχα πιο μεγαλύτερη ισορροπία θα υπάρξει και στο διεθνή τύπο μετά από την πολύ λεπτομερή ενημέρωση για τη συγκεκριμένη επένδυση. Παρ' όλα αυτά, θεωρείτε ότι θα βγει η κυβέρνηση και η χώρα στην πραγματικότητα, δεν είναι θέμα κυβέρνηση, αλόβητη από αυτή την ιστορία? Γιατί ήταν και το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πολύ ισχυρό, ένα φιλοεπενδυτικό μήνυμα, κύριε Σταθάκη, και αμέσως μετά βλέπουμε αυτή την ιστορία να λαμβάνει διαστάσεις. Θα βλάψει ή δεν θα βλάψει τελικά? Εγώ εκτιμώ ότι το φιλοεπενδυτικό κλίμα για τη χώρα είναι πάρα πολύ ισχυρό. Σήμερα ξεμπλόκαρε και η επένδυση της Total, η οποία είναι πολύ σημαντική στους υδρογονάνθρακες, από το ελεκτικό συνέδριο και πληθώρα άλλων συμβάντων. Ολοκληρώνεται το TAP σε χρόνο ρεκόρ και δεκάδες άλλα πράγματα τα οποία δείχνουν ότι η χώρα γυρίζει σελίδα. Από την άλλη πλευρά, η συγκεκριμένη επένδυση, με όλες τις δυσκολίες που έχει, είναι σημαντική επένδυση. Θέλουμε, με βάση τις σταθερές θέσεις που έχουμε διατυπώσει, την επίλυση όλων των θεμάτων στη διαιτησία, η οποία ξεκινάει αυτή τη βδομάδα από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Συνεπώς, νομίζω ότι είναι συντεταγμένη η πολιτική μας και πολύ απλή. Η επένδυση θα προχωρήσει εφόσον έχει πληρεί πλήρως τους περιβαλλοντικούς όρους και εφόσον διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει μεταλλουργία στην Ελλάδα και δεν θα εξάγεται. Κύριε Σταθάκη, ανοιχτά εσείς τους θέλετε? Γιατί αρχίζει να δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν τους θέλετε. Τουλάχιστον αυτά τα μηνύματα εκπέμπει η ίδια η εταιρεία και υπάρχει και η προϊστορία, ξέρετε, η οποία, εν πάση περιπτώσει, κάπως επιβαρύνει τη θέση σας. Θέλετε να μείνουν στην Ελλάδα? Να σας πω ευθέως, επειδή την πρώτη μέρα που έγινα υπουργός περιβάλλοντος μου τέθηκε αυτό το ερώτημα για τη συγκεκριμένη επένδυση και απάντησα... Και το περιμένατε, φαντάζομαι. Ναι, και απάντησα πάρα πολύ ευθέως. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία η προσωπική μου γνώμη για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι επειδή είμαστε μια συντεταγμένη ευρωπαϊκή χώρα με συνέχεια, υπάρχει μια σύμβαση λοιπόν, η οποία υπάρχει από προηγούμενα. Αυτή η σύμβαση προσδιορίζει τους όρους που θα γίνει η επένδυση, δηλαδή οι περιβαλλοντικοί όροι και το τι επενδύσεις πρέπει να κάνει συγκεκριμένη εταιρεία. Άρα η δουλειά της πολιτείας και εμένα προσωπικά ήταν, εφαρμόζοντας κατά γράμμα τη σύμβαση, τα συμφωνηθέντα και διασφαλίζοντας τις εγγύσεις, να προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Άρα απορρίπτεται τις αιτιάσεις, τις καταγγελίες της εταιρείας περί καθυστερήσεων, κύριε Σταθάκη? Λέει ψέματα η εταιρεία, ας πούμε, για το θέμα των αδειών? Ή έχει άδικο όταν λέει ότι αν πάμε σε διαιτησία, στην Ελλάδα διαιτησία, αν δεν περάσει ένας χρόνος δεν υπάρχει? Φαντάζεστε κι εσείς κι εγώ ότι αποκλείεται να ταυτίζεται η οπτική μιας εταιρείας για τον τρόπο που πρέπει να αδειοδοτείται με την οπτική που έχει το δημόσιο στο συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει μια νομιμότητα. Ναι, ακριβώς λέω. Αποκλείεται να ταυτίζεται. Μπορεί η εταιρεία για τους δικούς της λόγους προφανώς
να θεωρεί ότι μια διαδικασία πρέπει να γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Από την άλλη μεριά, το δημόσιο προφανώς από την πλευρά του θεωρεί ότι η διαδικασία πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένη νομοθεσία όπως οφείλει. Άρα αποκλείεται να ταυτίζονται οι δύο απόψεις. Η θέση δική μου είναι βάσει των δεδομένων. Εγώ διατύπωσα χθες ότι έχει αδειοδοτηθεί 100% η Ολυμπιάδα μαζί με την εκκρεμούσα στις 15 Σεπτέμβρη που έχω υποσχεθεί ότι θα δοθεί άδεια, 60% το επίμαχος Σκουριές και το μεγάλο και πιο σημαντικό έργο ευθύνη πλέον της εταιρείας και όχι του δημοσίου που είναι η μεταλλουργία, δεν υπάρχει καμία άδεια ακόμα. Εσείς σκοπεύετε να αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου, οπότε και αυτό το τελεσίγραφο που έχει βάλει η εταιρεία λύγει. Και με αυτή την απάντησή σας, δώστε αν έχετε και κάποια απάντηση στους 2.000 ανθρώπους οι οποίοι κάθονται και περιμένουν, αγωνιούν. Έτσι, είναι πολύ δύσκολες εποχές. Εγώ θεωρώ ότι η προχθεσινή τοποθέτηση περί τελεσιγράφου ήταν και λίγο πυροτέχνημα, γιατί δεν έχει ουσία, δεν έχει περιεχόμενο. Άρα τι, δεν τους λαμβάνετε στα σοβαρά, λέτε ότι φοβερίζουν και δεν θα το κάνουν. Εγώ είπα το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο λοιπόν μέχρι τις 22 που είπαν ήταν η διαιτησία την οποία δεν έχουν δει, ενώ ξέρουν θα βγει τέλη Αυγούστου, το νομικό συμβούλιο κάνει την ολομέλεια αντί για τις 2 Σεπτέμβρη στις 11, δεν έχει και τόση σημασία, και για την Ολυμπιάδα που είναι η βασική τους επένδυση, η οποία έχω προαναγγείλει από τις 10 Αυγούστου, το ότι θα είναι αδειοδοτημένη στις 15 Σεπτέμβρη. Άρα γιατί κατά την εκτίμησή σας, κύριε Υπουργέ, ζητάνε και άδειες από τις Σκουριές, να ολοκληρώσω, ζητάνε και άδειες για τις Σκουριές που έχω πει ότι θα μπουν στη διαιτησία. Άρα νομίζω ότι... Άρα γιατί το κάνουν. Μου λέτε ότι είναι μια φωτοβολίδα. Φωτοβολίδα ώστε να πετύχει κανείς τι. Να πιέσουν για να κερδίσουν κάτι παραπάνω από εσάς ή έχουν πολιτικά κίνητρα, όπως σαφώς υπονοήσατε χθες μέσα από αυτή την ανακοίνωση, το non-paper που εκδόθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου. Ξέρετε, είναι μια βαριά καταγγελία το να λέτε ότι μια εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία, συνεργάζεται με ένα κόμμα για να εκθέσει την κυβέρνηση και μαζί και τη χώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια βαριά καταγγελία. Κοιτάξτε, να το κάνουμε, να του δώσουμε μια παραδειγματική διάσταση. Φανταστείτε μια ευρωπαϊκή χώρα, τη Γερμανία, να βγει αύριο μια εταιρεία και να πει ζήτησα ραντεβού από την κυρία Μέρκελ και δεν μου το έδωσε. Ο υπουργός, ο κύριος... Η αλήθεια δεν μπορούμε εύκολα να το φανταστούμε αυτό που λέτε, να σας προλάβω. Μου είπε, ξέρετε, μου είπε ότι θα μου δώσει την Τετάρτη άδεια και μου την έδωσε μετά από δύο μήνες. Άρα αυτό σε τι συμπέρασμα μας οδηγεί, ότι είναι υποβολημιαία αυτή η αντίδραση. Το τάδε πολιτικό κόμμα καλό είναι, αλλά οι πράσινοι έχουν πολύ σκληρή θέση για την επένδυσή μας. Είναι δυνατόν αυτά να συμβαίνουν σε ευρωπαϊκή χώρα? Είναι πολύ καθαρό το ερώτημα. Πού ζούμε? Έχουμε ένα πολύ δύσκολο θέμα, το αναγνωρίζουμε όλοι. Είναι 22 χρόνια αυτή η ιστορία, δεν είναι δύο. Είναι η τρίτη προσπάθεια που γίνεται. Το να καταλογίζετε μια χή συμπεριφορά, με συγχωρείτε, σε μια εταιρεία, είναι ένα πράγμα. Το να καταλογίζετε όμως συνεργασία μιας εταιρείας με ένα κόμμα είναι ένα άλλο πράγμα. Εταιρεία απέναντι σε δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις, κρίνοντας, αξιολογώντας και χαρακτηρίζοντας πρωθυπουργούς, υπουργούς και κόμματα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και γι' αυτό η δήλωσή μου ήταν λίγο σκληρή ως προς το πολιτικό σκέλος. Τώρα μια επένδυση στα τσακίρια, συνοδευόμενη από Κατάρις. Δεν ξέρω πώς μεταφράζει για το στα τσακίρια, το σκεφτόμουν προχθές με αφορμή με τη διεθνή δημοσιότητα πήρε το θέμα. Αυτό είναι κανονικό, κύριε Σταθάκη? Παραμένω πάρα πολύ θεσμικό στα θέματα αυτά. Λοιπόν, το Υπουργείο αντιμετωπίζει με θεσμικό τρόπο. Δεν πολιτικολογήσαμε ποτέ για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ποτέ το Υπουργείο δεν έκανε πολιτικές αναλύσεις, ούτε ανακοινώσεις, ούτε απέναντι στην εταιρεία. Η εταιρεία έκανε αυτό που έκανε τη Δευτέρα. Εμείς συνεχίζουμε και η εταιρεία, φαντάζομαι, στο τέλος της ημέρας θα συνεχίσει να λειτουργεί θεσμικά. Αυτές οι δηλώσεις όμως, από τις οποίες και εσείς υπεκφεύγετε, όπως το έκανε και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σας βοηθούν στη δουλειά σας. Δεν θέλετε να το σχολιάσετε αυτό. Έγινε θέμα. Δεν θέλετε να το σχολιάσετε. Σας είπα ότι υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις για το συγκεκριμένο θέμα. Θέλει να σχολιάσω όλες τις απόψεις για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, σέβομαι αυτούς που είναι κατά. Μια απόσταση. Σέβομαι όχι. Από σέβομαι τον τρόπο, από τη συμπεριφορά. Ο καθένας φυσικά έχει άποψη. Σας είπα, σέβομαι αυτούς που είναι τι κατά της επένδυσης απολύτως και το υπογραμμίζω γιατί είναι θεμητό. Λόγω του περιβαλλοντικού αποτύπωματος. Σέβομαι αυτούς που είναι υπέρ. Η δουλειά της κυβέρνησης είναι να ακολουθεί τα πράγματα όπως πρέπει. Κάτι τελευταίο, γιατί ακούστηκε και αυτό σήμερα, περί ρήτρας κάποιων δισεκατομμυρίων σε περίπτωση που ακυρωθεί η επένδυση. Ισχύει αυτό?
Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Για να έχουμε το πιο πρόσφατο παράδειγμα της Ρουμανίας, ακυρώθηκε η επένδυση στη Ρουμανία, μια μεγάλη επένδυση στο χρυσό. Η εταιρεία, όχι η Καναδική και αυτή, είπε ότι θα κινητοποιήσει ένα θεσμό αποζημιώσεων. Νομίζω ότι είναι πολύ δεδομένη η νομοθεσία, η ευρωπαϊκή, που την έχουμε περί όλες οι χώρες, σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα θεωρώ ότι αυτά είναι... Και δεν νομίζω ότι είναι και στην πολιτική της εταιρείας, για να μην τους το χρεώσουμε δηλαδή. Δεν έχει πει εταιρεία τίποτα τέτοιο. Μάλιστα. Κύριε Σταθά, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Καλό σας βράδυ.